Πλημμυρικά φαινόμενα από τις έντονες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, με την Εύβοια να δέχεται ένα ακόμα πλήγμα μετά τις φωτιές. Τραγική η κατάσταση και σε πολλά σημεία της Αττικής αλλά και της κεντρικής και βόρειας Ελλάδος. Ωστόσο, το καλοκαίρι στην Κρήτη συνεχίζεται. Πάμε να δούμε πόσο ακόμα θα συνεχιστεί. Μαζί μας ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας για να μας δώσει τα φώτα του και τις πληροφορίες. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και νομίζω ότι σήμερα οι εικόνες που μεταδίδονται μέσα από τα δελτία ειδήσεων της Αθήνας αποτυπώνουν αυτές τις δύο όψεις της χώρας μας. Ένα καλοκαίρι στην Νότια χώρα και την Κρήτη ιδιαιτέρως και μια βαρύ χειμωνιά με καταστροφές, και αυτό είναι που κρατάμε, σε πολλές περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας, με σημείο αναφοράς βεβαίως στην Εύβοια. Η Κρήτη θα μείνει ανεπηρέαστη από αυτό το βαρομετρικό? Κοιτάξτε, αυτό το βαρομετρικό εν αρχή είχαμε πει ότι έδινε σημάδια ότι θα επηρεάσει και το δικό μας νησί, μάλιστα και με καιρικά φαινόμενα. Αυτό βέβαια στην πορεία ακυρώθηκε, γιατί όπως έχουμε πει, τα μοντέλα μόνο την τελευταία στιγμή είναι πιο φερέγγια. Οι συνθήκες τώρα που δημιουργούν βέβαια και όλη αυτή την κατάσταση την καιρική στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι συνθήκες αστάθειας. Κάτι που δυναμικά επηρεάζει μόνο τοπικά, δηλαδή βλέπουμε ότι η κακοκαιρία δεν επηρεάζει τόσο άλλες περιοχές, όσο κάπου σαν να είναι στοχευμένες αυτές οι περιοχές εξαιτίας της κίνησης του συστήματος. Φαίνεται λοιπόν ότι η παραμονή του και την επόμενη εβδομάδα αναζωπυρώνεται ουσιαστικά στην περιοχή του Ιωνίου, με κατακύματα καιρικών καταστάσεων να κινούνται ανατολικά και δημιουργώντας παράλληλα και συνθήκες αστάθειας. Αυτές λοιπόν οι συνθήκες θα επηρεάσουν από ό,τι φαίνεται την εβδομάδα που μπαίνει και τη δική μας περιοχή. Βλέπουμε, το θέμα είναι βέβαια ότι πάντα τα τελευταία στοιχεία θα είναι τα πιο φερέγγια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δίνουμε είναι με τα τελευταία στοιχεία τώρα που εκδόθηκαν τις απογευματινές ώρες από το προγνωστικά μοντέλα. Άρα αυτά τα στοιχεία ποιες μέρες δείχνουν να επηρεάζεται η Κρήτη? Δείχνουν περισσότερο, να δώσουμε έτσι τις πιθανότητες της βροχής, αυτό φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει. Δείχνουν λοιπόν ότι η Τρίτη, καθώς επίσης και η Πέμπτη, είναι δύο μέρες όπου θα κάνουν την εμφάνισή τους φαινόμενα στο νησί μας. Για να το δούμε όμως διαδοχικά, θα πούμε ότι αύριο Δευτέρα φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στο νησί μας θα είναι καλές. Συνεχίζουμε την τουριστική μας περίοδο κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα, οι νότιοι άνεμοι, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, ήπιοι, θα λέγαμε, δημιουργώντας και καλές συνθήκες στη θάλασσα, θα ανεβάσουν και τη θερμοκρασία όπως και σήμερα στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή τους. Και μάλιστα και οι ελάχιστες το βράδυ είναι ιδιαίτερα ευχάριστες, δηλαδή πολύ εύκολα κάποιος μπορεί και να περπατήσει αλλά και να κάτσει στην ύπαιθρο. Έτσι λοιπόν η Δευτέρα θα κυλήσει πολύ ομαλά, με πρόσκαιρα ίσως να κάνουν την εμφάνισή τους κάποιες νεφώσεις αλλά χωρίς φαινόμενα. Την Τρίτη τώρα θα δούμε την πρώτη αλλαγή. Η αλλαγή αυτή συνίσταται στο ότι το ρεύμα θα αλλάξει, από νότιο θα γίνει δυτικό. Θα ενισχυθούν κατά τόπους οι άνεμοι, φτάνοντας τα 4 με 5, μάλιστα και τα 6 μποφόρ. Θα δούμε σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα βόρεια και στην ενδοχώρα, αλλά και βόρεια, καθώς επίσης και στα πελάγη. Αυτό εν δυνάμει δημιουργεί μια άλλη, θα λέγαμε, κατάσταση, η οποία ευνοεί το να δημιουργηθούν καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα προς τις μεσημβρινές ώρες, στις συνθήκες αστάθειας, και έτσι θα δούμε τις πρώτες βροχές να σημειώνονται σε περιοχές του νησιού. Περισσότερο βέβαια, ας το πούμε έτσι, επιρρεπείς περιοχές είναι οι δυτικές περιοχές της Κρήτης, δηλαδή τα δυτικά των Χανίων, καθώς επίσης και όλες οι νότιες περιοχές της Κρήτης. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει ότι και στα βόρεια τμήματα, κατά τόπους, μπορεί να σημειωθεί κάποια βροχή. Δεν περιμένουμε ακρότητες, δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό, αλλά κατά βάση οι βροχές αυτές θα επηρεάσουν έτσι κάποιες περιοχές. Αυτό το βαρομετρικό θα κάνει ένα διάλειμμα την Τετάρτη για να επανέλθει την Πέμπτη, κύριε Λέκα? Ναι, δεν κάνει διάλειμμα, απλά υποτονεί, θα λέγαμε, την Τετάρτη, διατηρώντας όμως δυτικούς ανέμους, θα έχει κάποιες νεφώσεις. Η θερμοκρασία, να σας πω επιπλέον, ότι υποχωρεί Τρίτη και Τετάρτη, θα πέσει πάλι προς τους 24-26, θα νιώσουμε λίγο δροσιά και λίγο κρύο τη νύχτα. Από την Πέμπτη τώρα έρχεται άλλη κατάσταση, ξαναγυρνάνε οι νοτιάδες. Πάλι από το ίδιο σύστημα. Εκ νέου οι νοτιάδες, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, άρα οι συνθήκες αστάθειας της Πέμπτης μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονες. Δηλαδή μπορεί την Πέμπτη να δούμε λίγο περισσότερες βροχές, ίσως κατά τόπους να είναι λίγο πιο έντονες. Πάλι κατά βάση ευνοούνται νότιες περιοχές του νησιού, χωρίς όμως να αποκλείεται ότι ένα κύμα
δεν αποκλείεται να σαρώσει, θα λέγαμε, το νησί ολόκληρο από ανατολικά έως δυτικά. Είναι σύντομα τα φαινόμενα. Αυτό υποχωρεί ενδεχομένως... την Παρασκευή και για το Σαββατοκύριακο. Όχι. Κρατάει και την Παρασκευή και στη συνέχεια η αποχώρησή του, γιατί και η Παρασκευή ενδεχόμενα να κρύβει κάποια φαινόμενα, τοπικού χαρακτήρα πάντα, αλλά κρύβει πάλι και ενδεχόμενα να δούμε την αποχώρησή του, αν δεν αλλάξει κάτι, από το Σαββατοκύριακο, που εκεί πλέον θα δούμε και το γύρισμα των ανέμων από βόρειες διευθύνσεις, αν πράγματι έχει την τάση να απομακρυνθεί προς τα ανατολικά, δίνοντας άλλη κατάσταση βέβαια, με το πιο κρύο και ίσως πάλι να, να δούμε κάποιες βροχές. Ένα τελευταίο, Πέμπτη και Παρασκευή θα επηρεαστούν πάλι περισσότερο οι δυτικές και νότιες περιοχές ή αφορά ολόκληρη την Κρήτη? Κατά βάση είναι περισσότερο οι νότιες και οι δυτικές περιοχές. Και όταν λέμε νότιες, ξέρετε, είναι και οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί και από τον καταστροφικό αυτό σεισμό. Αυτό, ήθελα να σταθούμε σε αυτό. Να μας πείτε λίγο, έτσι πολύ γρήγορα, για τις περιοχές του Δήμου Μηνώα, Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ζουν στα σπίτια τους, είναι σε σκηνές είτε σε χώρους φιλοξενίας. Ναι, σίγουρα η αστάθεια, επειδή ευνοείται στην ενδοχώρα, είναι από τις περιοχές εξαιτίας του συστήματος. Καθαρά είναι από τις περιοχές που και την Τρίτη δίνουν σημάδια ότι ίσως πέραν μιας νέφωσης να σημειωθούν βροχές, και όχι μόνο σε ορεινές περιοχές, ίσως και σε χαμηλότερα επίπεδα, να κάνουν την εμφάνιση των βροχές. Ήπιες είναι, σαφώς, και δεν είναι αρνητικού χαρακτήρα, αλλά λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζουν πράγματι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Βέβαια, απ' την άλλη, τη βροχή τη θέλουν και οι ίδιοι, νομίζω, γιατί οι καλλιέργειες το έχουν ανάγκη, η φύση το θέλει. Και την Πέμπτη, βέβαια, ίσως οι συνθήκες, αλλά δεν θέλω να σας το επιβεβαιώσω, πρέπει να το δούμε, ίσως οι συνθήκες να δώσουν λίγο περισσότερη βροχή, ίσως να δούμε και κάποια ένταση. Αυτό βέβαια με τα τελευταία στοιχεία θα δούμε κατά πόσο θα συμβεί έτσι. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.